καθησυχαστική ω προ την ανησυχία που έχει εκφραστεί για το ενδεχόμενο μεταφορά αρχαιοτήτων από του Δήμου Δημοτήχου και Ορεστιάδα στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Αλεξανδρούπολη ήταν σε δηλώσει τη στην έρτο Ορεστιάδα η αναπληρώτρια προϊσταμένη τη Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου, Χρήσα Καραδίμα. Η κυρία Καραδίμα εξήγησε ότι οι αρχαιότητε τη Πλατινόπολη δεν προβλέπεται να μετακινηθούν στην Αλεξανδρούπολη, αφού η θέση του όριζεται ξεκάθαρα στο Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτήχου βάσει τη μουσιολογική του μελέτη. Όσον αφορά στα ευρύ χρήματα του Τύμβου τη Θηρέα, που σήμερα βρίσκονται στι αποθήκε του Μουσείου τη Κομωτινή, προβλέπεται η έκθεση μερικών αντιπροσωπευτικών μόνο αγκίων στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο τη Αλεξανδρούπολη, στην ενότητα που θα αφορά στου τύμβου του Εύρου. Στην ίδια ενότητα θα περιλαμβάνονται τα ευρήματα από του τύμβου που έχουν ανασκαφεί στι περιοχέ ζώνη και μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολη, αλλά και ορισμένα αντιπροσωπευτικά ευρήματα των τύμβων Αρδανίου, Λάδη, Αμπελακίων, Λεπτή, Άρζου και Δικαίων. Όσα αφορά στον τύμβο τη μικρή Ζωξιπάρα, ζώνη στο Δήμο Ρεστιάδα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτε του έργου κατασκευή μουσείου που θα φιλοξενήσει τα σημαντικά ευρήματα που ήρθαν στο φω. Δεν έχει εξασφαλιστεί ωστόσο ακόμα η ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όπω είπε η κυρία Καραδίμα, οι προσπάθειε για να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο συνεχίζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού εν ώψη και τη ενεργοποίηση του προγράμματο ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.